Τώρα οι χώρες η μία μετά την άλλη ακυρώνουν τις πτήσεις τους για το Ισραήλ. Πάμε να μας ενημερώσει η Ελευθερία Σπυράκη. Ελευθερία. Όλο ένα και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν ή και αναστέλουν τις πτήσεις στο Ισραήλ, αλλά και την Βηρυτό, υπό τον φόβο πιθανής σύγκρουσης μετά τον θάνατο υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ. Να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα η Αιτζίαν ακύρωσε τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, μετά βέβαια την ακύρωση των πτήσεων προς την Βηρυτό. Μια απόφαση που πάρθηκε χθες και αναμένεται να επανεκτιμηθεί στις 6 Αυγούστου. Να πούμε ότι ο συμβουλευτικός οργανισμός, ο Σπούρκο, που δίνει συμβουλές κυρίως για τους κινδύνους της πτήσης, συνέστησε σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες πετούν σε Ασία και Ευρώπη να σταματήσουν τις πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ. Επίσης, να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες αρκετές εταιρείες και στη Γερμανία αλλά και στην Αμερική έχουν σταματήσει τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ. Ενώ επίσης, να πούμε κλείνοντας μήνα, ότι ο Καναδάς και η Βρετανία εξέδωσαν προειδοποίηση στους πιλότους τους για τουλάχιστον ένα μήνα να σταματήσουν τις πτήσεις πάνω από τον Λίβανο υπό τον φόβο στρατιωτικής δραστηριότητας. Ελευθερία Σπυράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.